Είναι μαζί μας και από αυτό θα ξεκινήσουμε, που είναι η είδηση των τελευταίων λεπτών. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος είναι μαζί μας, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και ο καθηγητής φαρμακολογίας του Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο κύριος Μανολόπουλος. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Μανολόπουλε. Αλλιώς θα ξεκινούσαμε τη συζήτησή μας. Όπως καταλαβαίνετε, οι εξελίξεις μας υποχρεώνουν να πάμε σε αυτό. Κύριε Βασιλακόπουλε, είμαστε μπροστά σε μια τέτοια απόφαση σκληρή για την Αττική, με ένα σκληρό lockdown. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει σκληρό lockdown τύπου Μαρτίου εδώ που είμαστε? Καταρχήν να ξεκινήσω διευκρινίζοντας κάποια πράγματα, επειδή παρακολουθούσα την εκπομπή σας, σε σχέση με το τι σημαίνει ποσοστό θετικότητα στα δείγματα, τι σημαίνει 650 κρούσματα χθες και πόσα περιμένουμε σήμερα. Μάλιστα. Για να κατανοήσει λίγο ο κόσμος το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Βεβαίως. Εάν πάρετε τις εισαγωγές που είχαμε στα νοσοκομεία, δύο εβδομάδες πριν για κορονοϊό είχαμε 100 περίπου εισαγωγές, κατά μέσο όρο τη μέρα. Μία εβδομάδα πριν 150. Την Παρασκευή 232, το Σάββατο 225, έτσι. Ναι. Και προσέξτε, την Κυριακή 165. Mm-hmm. Θα έλεγε κανένας τι έγινε. Λιγότερες λύθηκε δηλαδή. Το πρόβλημα, ναι. Βεβαίως, λύθηκε το πρόβλημα της πανδημίας. Τι σημαίνει αυτό που λέτε, γιατί το λέτε? Δεν λύθηκε το πρόβλημα της πανδημίας. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης έχει πάρα πολύ δίκιο. Mm-hmm. Την Κυριακή, γενικώς στις αργίες, προσέρχονται πολύ λιγότεροι άνθρωποι να κάνουν τεστ. Μάλιστα. Και γίνονται και λιγότερα τεστ και προσέρχονται κυρίως αυτοί που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, έντονο πρόβλημα. Άρα το ποσοστό θετικότητας που παίρνουμε στα τεστ, στα 100 τεστ, είναι πολύ μεγαλύτερο. Χθες είχαμε 3,5%. Δεν σημαίνει ότι επειδή είχαμε χθες 3,5%, έχουμε σήμερα επίσης 3,5% ποσοστό θετικότητας. Δεν πάει όσο δηλαδή, λιγότερα τεστ έχουμε, λέτε, τόσο μεγαλύτερο δείκτη θετικότητας έχουμε. Βεβαίως, και, και το ανάποδο. Υπάρχει, γιατί δεν έχουμε τυχαία δειγματοληψία. Τα τεστ γίνονται με βάση την επιθυμία ή την ανάγκη των ανθρώπων να προσέρχονται να κάνουν το τεστ. Μάλιστα. Ένα δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει λίγο να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο, διότι ας υποθέσουμε ότι ο φίλος μου Νίκος ο Τζανάκης έχει απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Είμαστε πολύ φίλοι με τον κύριο Τζανάκη που φιλοξενήσατε πριν στην εκπομπή, οι δύο πνευμονολόγοι. Και ότι θα πάμε στις 20 Μαρτίου σε 2.500 κρούσματα. Mm-hmm. Επιβεβαιώνεται, ας πούμε, πλήρως αυτό το σενάριο. 2.500 κρούσματα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας 20 Μαρτίου ουδεμία σχέση έχουν διαχειριστικά με 2.500 κρούσματα 20 Νοεμβρίου. Και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί? Διότι στις 20 Μαρτίου σχεδόν όλοι οι άνθρωποι πάνω από 80 ετών που έχουν 20% θνητότητα αν νοσηλευτούν θα είναι εμβολιασμένοι. Μάλιστα. Άρα, κανείς εξ αυτών δεν θα πεθάνει. Κανείς εμβολιασμένος δεν έχει πεθάνει μέχρι στούδια από κορονοϊό. Άρα, το σύστημα υγείας θα πιέζεται πολύ λιγότερο. Αυτό είναι ευχάριστο που μας λέτε. Όποιο lockdown, λοιπόν, μάλιστα, έχει μόνο μία λογική. Να καθυστερήσει το κύμα, όποιο κύμα υπάρχει από την μετάδοση, περισσότερο χρόνο προς τα πίσω, αντί να πάμε στις 20 Μαρτίου, να πάμε στις 10 Απριλίου, λέω κάτι, ένα τυχαίο είναι το 10 Απριλίου, ναι, ναι, που σημαίνει ότι ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων θα είναι εμβολιασμένο και ακόμα λιγότερους θα έχουμε διασωληνωμένους και νεκρούς. Άρα κάνουμε, λέτε, μια τεχνητή ανάσχεση εμείς τώρα για να τραβήξουμε το χρόνο πίσω. Η λογική λοιπόν είναι αυτή, αν μπορώ να την ερμηνεύσω υγειονομικά, δεν συμμετέχω στις επιτροπές, αλλά η λογική είναι, κάνω ανάσχεση για να πάει το κύμα όσο πιο πίσω γίνεται, γιατί μέρα με τη μέρα πολύ περισσότεροι Έλληνες θα είναι προστατευμένοι, άρα... Πόσο μπορεί να διαρκέσει, κύριε Βασιλακόπουλε, γιατί ο Υπουργός είπε για ένα lockdown, το λέω ακριβώς, σύντομο ολικό lockdown στην Αττική. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, για πόσες εβδομάδες μπορεί να μιλάμε? Κοιτάξτε να δείτε, για να είναι αποτελεσματικό πραγματικά ένα lockdown θέλει δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Προφανώς και μία εβδομάδα να γίνει και να είναι πραγματικό. Γιατί εδώ όταν λέτε πραγματικό, είναι ότι κλειστά όλα. Κλειστά όλα και το σημαντικότερο, κύριε οικονόμου. Οι πολίτες να συμμετέχουν σε αυτό. Να μην βρίσκουν τρόπους που είμαστε ευρηματικοί Έλληνες να ξεφεύγουν από αυτό. Mm-hmm.
Να μην βρίσκουν τρόπο να εξυπηρετούν. Να μην μετακινούνται διαρκώς από το πρωί στο βράδυ. Να μην μετακινούνται διαρκώς, να τηρούν τα μέτρα, δηλαδή να φοράνε τη μάσκα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω παρατηρήσει εγώ, σαν απλός άνθρωπος. Είναι χρήση της μάσκας. Είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν φορούν τη μάσκα και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν την φορούν σωστά. Υπάρχει κόπωση, υπάρχει αντίδραση. Επειδή υπάρχει το συζητούσαμε αποσεξία. Πριν από λίγο και με τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη συζήτησή μας. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή στο να βρούμε τρόπους περιορισμού των μετακινήσεων. Δηλαδή, συζητήσαμε τον κόφτη, δεν λειτουργεί. Έχουν συζητηθεί διάφορα άλλα, δηλαδή διαδημοτικές μετακινήσεις να απαγορευτούν για ένα διάστημα και αυτό τελικά δεν εφαρμόστηκε. Υπάρχει άλλος τρόπος, κύριε Βασιλακόπουλε. Καταρχήν θα πω κάτι το οποίο πάλι θα παρεξηγηθεί. Υπάρχει έννοια της ατομικής ευθύνης που πρέπει να το καταλάβουμε. Υπάρχει φως στο τούνελ, τεράστιο φως. Το Πάσχα η Ελλάδα θα είναι μια άλλη χώρα. Έχουν εμβολιαστεί όλοι οι ευπαθείς, δηλαδή οι ηλικιωμένοι και έχοντες υποκείμενα νοσήματα, διότι κάθε μέρα θα αυξάνεται η δυνατότητά μας να εμβολιάζουμε. Ναι, αλλά αυτό είναι μια ευχή, κύριε καθηγητά. Είναι, ή τέλος πάντων, να το πω αλλιώς, είναι θέμα που πρέπει να εμπνεύσεις κιόλας τους πολίτες να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Κοιτάξτε, ο καθένας, κύριε οικονόμου, από το μετερίζει. Εσείς από το δικό σας. Εγώ με τη μικρή παρουσία μου στα κανάλια από το δικό μου, η κυβέρνηση από το δικό της. Δεν μπορώ εγώ να. Ναι, σωστά. Απαντήσω σε αυτό που λέτε. Σωστά. Ο καθένας προσπαθεί να εμπνεύσει με τις φτωχές του δυνάμεις. Άλλοι έχουν μεγαλύτερες δυνάμεις, η κυβέρνηση, οι άλλοι πολύ μικρότερες. Γι' αυτό εδώ έρχονται τα μέτρα, ώστε να μην είναι θέμα μόνο έμπνευσης και πειθούς, αλλά να υπάρχουν και τα μέτρα στο τραπέζι. Επειδή τα μέτρα όμως, αυτό είναι το πολύ σημαντικό που πρέπει να το καταλάβουμε. Τα μέτρα δεν είναι σαν τα μέτρα που παίρνει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει ότι άμα κλείσει το μαγαζί θα πάρει τόσα ευρώ. Ο πόσο αποτελεσματικό θα είναι το μέτρο εξαρτάται κατά τρομερό ποσοστό από το πόσο εμείς θα το εφαρμόσουμε. Το ίδιο μέτρο μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα 15% ή 90%. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Για να πάμε στον κύριο Μανολόπουλο, κρατάμε αυτό που είπατε, κύριε Βασιλακόπουλε, ότι ένα lockdown με τα δεδομένα που έχουμε τώρα και ενώ οι εμβολιασμοί προχωρούν, η εμβολιαστική διαδικασία, θα είχε αποτέλεσμα αν κρατούσε 2 εβδομάδες ή και μία, είπατε νωρίτερα, αλλά καταλαβαίνω μία οι 2 εβδομάδες. Μία σημαίνει λιγότερο. Μάλιστα. Πολύ λιγότερο το αποτύπωμα. Κοιτάξτε, να πω γιατί το λέω, για να μην παρεξηγέμαι. Ο μέσος χρόνος επώασης από την ώρα που εκτίθεσαι στον κορονοϊό είναι 5 με 6 μέρες. Προφανώς φτάνει μέχρι και τις 14 μέρες. Γι' αυτό το lockdown λέμε είναι 2 εβδομάδων. Μάλιστα. Αλλά οι περισσότεροι μέσα στη μία εβδομάδα το έχουν εκδηλώσει. Άρα και με τη μία εβδομάδα έχω μία βελτίωση. Πολύ μεγαλύτερη στις θα δύο. Είμαστε καλώς. Πιο σίγουροι για την αποτελεσματικότητα. Καλώς. Τώρα, κύριε Μανολόπουλε, μας βοηθάτε λίγο να καταλάβουμε τι είναι αυτό το φιαλίδιο, το φάρμακο που κρατούσε χθες ο Νετανιάχου και μάλιστα το παρουσίασε ως έκπληξη, όπως είδαμε και στον κύριο Μητσοτάκη, στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αποφασίστηκε η Ελλάδα να συμμετάσχει στις κλινικές δοκιμές. Να, εδώ βλέπουμε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Περί τίνος πρόκειται? Ναι, είναι ένα ελπιδοφόρο καινούριο φάρμακο, πειραματικό, που έχουν αναπτύξει στο Ισραήλ. Το οποίο χορηγήθηκε σε 30 ασθενείς που ήταν με μέτρια και σοβαρή νόσο στο νοσοκομείο και από ό,τι έδειξε αυτή η μελέτη φάση 1, 29 από τους 30 βγήκαν από το νοσοκομείο μέσα στις επόμενες 5 ημέρες. Άρα η Αν είναι τόσο σύντομη η αποτελεσματικότητά του? Αυτό είναι τα πρώτα στοιχεία που έδειξαν, που ανακοίνωσαν από το Ισραήλ. Οπότε αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι και η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε κλινική μελέτη περαιτέρω του φαρμάκου. Άρα είναι κάτι ελπιδοφόρο. Είναι εισπνεώμενο. Το σημαντικό ότι είναι εισπνεώμενο και κατευθύνει κατευθείαν στον πνεύμονα το παράγοντα ο οποίος αναστέλει τον καταράκτη κυταροκοινών. Άρα ακούγεται πολύ καλό. Οι Ισραηλοί έχουν πολύ καλή φαρμακολογία και επιστήμη. Θα μπορούσε να είναι και αυτό ένα σημαντικό όπλο για την αντιμετώπιση. Σε σχέση, κύριε καθηγητά, με τα εμβόλια τώρα, γιατί σχετικώς υπάρχει ένα μπέρδεμα, έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος. Τι ισχύει, ειδικά με το τελευταίο εμβόλιο αυτό της AstraZeneca, για τις ηλικίες, σε ποιες ηλικίες είναι αποτελεσματικό, από πού και πάνω ή και κάτω δεν πρέπει να χορηγείται. Τι ισχύει με αυτό, τα άλλα τα ξέρουμε. Και τι, και τι αποτελεσματικότητα έχει σε σχέση και με τις μεταλλάξεις? Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο για κάποιο λόγο δεν έχει αναδειχθεί στη συζήτηση, στη δημόσια. Συζητάμε για τον εμβολιασμό, όπως είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, που είναι η σημαντική μας ελπίδα για να βγούμε από αυτήν την ιστορία. Και όλη η συζήτηση για το lockdown είναι πώς θα καθυστερήσουμε την έκρηξη των κρουσμάτων, ώστε όταν θα
όσο περνάει ο χρόνος, θα έχουμε περισσότερους εμβολιασμένους. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την μια απόφαση που είναι λίγο κατανόητη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών να χορηγήσει. Έχουμε ένα όπλο πολύ ισχυρό, όπως είναι το εμβόλιο της AstraZeneca. Θα έχουμε μέσα στο Φεβρουάριο, από ό,τι διαβάζω, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις. Όλες οι ενδείξεις και σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Φαρμάκων και με την εμπειρία των Άγγλων είναι ότι προστατεύει από βαριά νόσο και κανείς που έχει κάνει αυτό το εμβόλιο δεν έχει πεθάνει. Άρα. Ποιους προστατεύει όμως, λοιπόν, ποιες ηλικίες, όλες, οριζόντια. Όλες. Υπάρχει όλες. Απλά τα στοιχεία από τις κλινικές μελέτες ήταν λίγα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα για τους άνω των 55. Mm-hmm. Γι' αυτό κάποιες χώρες όπως η Γερμανία αποφάσισαν να τον κρίνουν μόνο για άνω των 65. Όμως. Όλα τα στοιχεία επιστημονικά, και αυτό αποφάσισε και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Φαρμάκων, συνενούν ότι αυτό το εμβόλιο αποτρέπει σοβαρή νόσο και θανάτους σε όλες τις ηλικίες. Άρα, εμείς έχουμε αυτά τα εμβόλια, θα τα έχουμε στη χώρα μας από σήμερα και θα τα χορηγήσουμε σε αυτούς που δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ, 60-64, ενώ θα μπορούσαν και αυτά να προσθεθούν στα εμβόλια που χορηγούμε στους ηλικιωμένους, ώστε τα νούμερα να είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί αν κάποιοι κάνουν το εμβόλιο μέσα στο Φεβρουάριο, μετά από 3 εβδομάδες, αυτά είναι τα δεδομένα για το εμβόλιο της AstraZeneca, έχουν τουλάχιστον εξασφαλίσει ότι δεν θα νοσήσουν σοβαρά, άρα δεν θα εισέλθουν στο νοσοκομείο, δεν θα απασχολήσουν τους ΜΕΘ. Έτσι κι αλλιώς αυτή η συζήτηση είναι αυτή που θα κάνουμε όλο το επόμενο διάστημα. Μου επιτρέπετε. Ναι, σύντομα κύριε Βασιλακόπουλε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Όταν λέμε αποτελεσματικότητα, ο κύριος Μανολόπουλος έχει απόλυτο δίκιο. Το εμβόλιο της AstraZeneca, ανεξαρτήτως ηλικίας, προστατεύει από τη σοβαρή νόσο όλες τις ηλικίες. Κανείς που έχει κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca δεν έχει πάθει σοβαρή νόσο. Δεν μπήκε στο νοσοκομείο, δεν μπήκε στη μονάδα, δεν πέθανε. Η αποτελεσματικότητα που ακούτε, 64-74% είναι η πιθανότητα, η μείωση της πιθανότητας, αν κολλήσω κορονοϊό, να αναπτύξω έστω και ένα σύμπτωμα. Δηλαδή, λίγο συνάχη, λίγο βήχα, λίγο πυρετό. Άρα είστε και εσείς υπέρ της χρήσης του, της οριζόντιας χρήσης 100% του. Και μάλιστα. Το 25% που δεν καλύπτεται, που λέμε δεν καλύπτεται, δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα στο 25%, σημαίνει ότι αν κολλήσω μπορεί να έχω λίγο βήχα, λίγο πυρετό. Αλλά δεν θα νοσήσω βαριά. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας. Καλημέρα σας κύριε, ευχαριστούμε πολύ. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, γιατί νομίζω πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Τα άτομα 60-64, αν γίνουν θετικοί στον κορονοϊό και νοσήσουν, έχουν μια πιθανότητα κάτω από 1% να πεθάνουν. Mm-hmm. Τα άτομα άνω των 70-75 έχουν πάνω από 10%. Mm-hmm. Άρα το να σπαταλάμε τα εμβόλια στους νεότερους, όταν θα τα ανακλάσει σε λιγότερες σωσμένες ζωές. Πρέπει να το δούμε σοβαρά. Σωστά. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε, καλημέρα κύριε Μανολόπουλε, κύριε Βασιλακόπουλε.